Συντρόφισε και σύντροφοι, φίλοι και φίλε, καλησπέρα. Η σχέση του ΚΚΕ με την εργατική τάξη είναι σχέση αίματο, καθώ το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι σάρκα από τη σάρκα τη. Αποτελεί το πρωτοπόρο και πολιτικά οργανωμένο τμήμα τη, που επιδιώκει να οδηγήσει την πάλη τη εργατική τάξη στην επαναστατική εξέγερση και στην εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Το ΚΚΕ από την ίδρυσή του το 1918 είχε σημαντικού δεσμού με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που ανέπτυξε περαιτέρω μέσα από μεγάλους και ηρωικούς αγώνες για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων και της κομμουνιστικής προοπτικής. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία σφυριλάτησε αλήγιστες αγωνιστικές προσωπικότητες που διέθεσαν τις δυνάμεις τους και την ψυχή τους για την οργάνωση των μεγάλων λαϊκών αγώνων της δεκαετίας του 1940 49 Αναδείχθηκαν μεγάλοι εργατικοί και λαϊκοί ηγέτες, πρωτοπόροι κομμουνιστές, που έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για το δίκαιο των καταπιεσμένων. Τέτοιοι ήταν οι 200 της Κεσαριανής, οι εκτελεσμένοι κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944, που στην πλειοψηφία τους ήταν ηγέτες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος του Μεσοπολέμου. Ο Μίσος ο Παπαρήγας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου του ΚΚΕ, μεταλλεργάτης και πρόεδρος της ΓΕΣΕ το 1946, που εκπαραθυρώθηκε από την ασφάλεια το 1949, τα στελέχη του ΚΚΕ, όπω ο Γιώργο Οβουτιράς, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Νάουσα, που δολοφονήθηκε το 1946. Ο Γαργαλιάνος Δημήτρη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισα, που εκτελέστηκε το 1949 στην Κέρκυρα. Ο Στρατή Περγαλίδη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, που δολοφονήθηκε το 1947. Ο Δημήτρη Σατάκης, ο, ο ηρωικό ναυτεργάτη και μέλο τη διοίκηση ΟΕΝΟ που πέθανε από φρικτά βασανιστήρια στη Μακρόνισο και χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. Ο ηρωισμός, η αυταπάρνηση, η προσφορά, η οργάνωση και ο αγώνας ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και τη σχέση τους με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα όλη τη δεκαετία του 1940. Μια σχέση που ορίμασε όχι μόνο από τη συμβολή του κόμματος στην ένοπλη αναμέτρηση με τον κατα κατακτητή, και τους ντόπιου συνεργάτες του, αλλά και τη μαζική δράση των κομμουνιστών στα συνδικάτα και τις άλλες μαζικές οργανώσεις, ιδιαίτερα την περίοδο της κατοχής και για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των εργατικών λαϊκών μαζών. Αυτή η πορεία καταξίωσε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ στη συνείδηση του ελληνικού λαού με αποτέλεσμα να συσπηρωθεί γύρω του η εργατική και λαϊκή πλειοψηφία. Όμως, όλη αυτή η επιρροή δεν μπορούσε να μετατραπεί σε επαναστατική δράση για την ανατροπή της αστικής εξουσίας και την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν πρώτη στα στη στρατηγική της αστικοδημοκρατικής επανάστασης που είχε υιοθετήσει το ΚΚΕ το 1934, με βάση την οποία προχώρησε σε συμβιβασμούς και πολιτικές συνεργασίες με αστικά κόμματα που αντικατοπτρίστηκαν και στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το ΚΚΕ θεωρούσε ότι αυτές οι συνεργασίες θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν εργατικές λαϊκές μάζες από την επιρροή των αστικών κομμάτων και να διευρύνουν τη δύναμη του επαναστατικού μετόπου. Αυτή η γραμμή εκφράστηκε και στο εργατικό ΕΑΜ και στον εργατικό αντιφασιστικό συνασπισμό που συγκροτήθηκαν με τη συμμετοχή σοσιαλδημοκρατικών και άλλων αστικών συνδικαλιστικών δυνάμεων. Το εργατικό ΕΑΜ ιδρύθηκε στις 16 Ιούλη του 1941. Την ιδρυτική του διακήρυξη υπέγραψαν οι ενωτικοί ΓΕΣΕΕ και οι ΓΕΣΕΕ ενώ το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου προσχώρησαν και τα ανεξάρτητα συνδικάτα. Σύμφωνα με μαρτυρία του Δημήτρη Στρατή, σκοπό του εργατικού ΕΑΜ Εκτό από την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και τη συμμετοχή των εργαζομένων στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ήταν η συνένωση όλων των αριστερών δυνάμεων που ύστερα από το διώξιμο του κατακτητή θα διεκδικήσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και τη διακυβέρνηση της χώρας με βάση κοινό πρόγραμμα, θα εργαστεί για τη συγκρότηση του πανελλαδικού εθνικού απελευθερωτικού μετώπου. Το εργατικό ΕΑΜ αποτέλεσε τον προάγγελο του ΕΑΜ προσδίδοντάς του χαρακτήρα πλατιάς εργατικής και λαϊκής οργάνωσης. Η δράση του εργατικού ΕΑΜ ξέφυγε από τα στενά όρια της συνδικαλιστικής πάλης. Έγινε πόλο εισπύρωση δεκάδων μαζικών φορέων τη πόλη, γυναικείων, φοιτητικών και άλλων νεολαίστικων μαζικών οργανώσεων. Οργάνωσε πολλέ διαδηλώσει και απεργίε με πρωτοφανή μεγέθη συμμετοχή για κατηχόμενη χώρα. Τον Ιούλιο του 1941 συγκροτήθηκε και η Πανυπαλληλική Επιτροπή, η συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων. Το πρώτο και καθοριστικό ζήτημα που έπρεπε να λυθεί ήταν η επιβίωση του λαού. Ειδικά το χειμώνα του 1941-42, όπου η πείνα στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις έλαβε στοιχεία επιδημίας. Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιείται η πρώτη απεργία στην κατεχόμενη Ευρώπη, με αφορμή τη λιποθυμία από την πείνα δύο εργαζομένων στο κεντρικό ταχυδρομείο. Είναι η περίφημη απεργία των Τριατατικών στις 12 και 14 Απρίλη του 1942. Έκτοτε, και μέχρι και την απελευθέρωση γίνονται δεκάδε διαδηλώσει σε χώρου δουλειά και κλάδου για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, τα συσίτια και τη χορήγηση τροφίμων, τα συνολικότερα δικαιώματα των εργαζομένων. Σημαντική ήταν και η απεργία που προκήρυξε το εργατικό ΕΑΜ στι 7 Σεπτέμβρη του 1942 με αίτημα 100 δράμια ψωμί, 8 δράμια λάδι και συσίτια. Στην ιστορία έχει μείνει η απεργία της 5ης Μάρτη του 1943 ενάντια στην επιστράτευση χιλιάδων Ελλήνων εργατών για να σταλούν σε χειρηματικά έργα στο ανατολικό μέτωπο και σε γερμανικά εργοστάσια. Οι διαδηλωτέ στη συγκεκριμένη απεργία εισβάλλουν στο Υπουργείο Εργασία, παίρνουν τι λίστε και τις καίουν. 18 νεκροί και 135 τραυματίε ήταν ο βαρύ φόρο αίματο, όμω η επιστράτευση μετά από λίγε εβδομάδε ματαιώνεται γεγονό επίση πρωτοφανέ για την Ευρώπη. Κορύφωση τη λαϊκή αντίδραση στην επέκταση τη βουλγάρικης κατοχή στη Μακεδονία ήταν η απεργία και οι κινητοποιήσει στι 22 Ιούλη του 1943 στην Αθήνα, στι οποίε υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 300.000 λαού, καταμετρώντα 30 νεκρού, 200 τραυματίε και 500 συλληφθέντε. Στα τέλη του 1943, το εργατικό ΕΑΜ ήταν η κυρίαρχη δύναμη στο εργατικό κίνημα, είχε κερδίσει την καθολική στήριξη των εργατών στα συνδικάτα. Αντίστοιχα, τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτεργατών συσπήρωνε η θρηλυκή ΟΕΝΟ, η Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων, που, συγκρατή, που, συγκροτήθηκε στα βήματα της Ναυτεργατικής Ένωσης και με το σύνθημα «Κρατάτε τα πλοία εν κινήσει» συνέβαλε καθοριστικά στον αντιφασιστικό αγώνα. Δυόμισι χιλιάδες Υπολογίζονται οι νεκροί τη ΟΕΝΟ στι θάλασσε και του ωκεανού, που με του ηρωικού αγώνε τη κατάφερε να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασία με του εφοπλιστέ, που έβγαζε για πρώτη φορά του ναυτεργάτε έξω από τι συνθήκε γαλέρα που επικρατούσαν ω τότε. Το τελευταίο διάστημα τη κατοχή, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ διέθεταν οργανώσει και σε πολλέ περιπτώσει ένοπλα τμήματα σε μαζικού χώρου δουλειά. Κατά την απελευθέρωση. Αυτέ οι δυνάμει ηγήθηκαν μορφών προωθημένων πάλι, πάνω στι οποίε θα μπορούσε να στηριχτεί ένα ταξικό αγώνα για την εξουσία. Χαρακτηριστικά, στον Πειραιά στι 12 του Οκτώβρη και στη Θεσσαλονίκη στι 30 του Οκτώβρη, οι ένοπλοι εργάτε με τμήματα του Ελλά περιφρούρησαν τι υποδομέ και τα εργοστάσια κατά την υποχώρηση των Γερμανών και απελευθέρωσαν τις πόλεις. Όμως η παραπέρα ανάπτυξη μιας τέτοια μορφής πάλις αντικειμενικά δυσκόλευε εξαιτίας των συμφωνιών του Λιβάνου και της Καζέρτας. Την ίδια περίοδο το εργατικό ΕΑΜ χρησιμοποιεί τον τίτλο της ΓΕΣΕΕ, ενώ λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση, στις 15 Οκτώβριου του 1944, η Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού ΕΑΜ ορίστηκε ως προσωρινή διοίκηση της ΓΕΣΕΕ με στόχο να οδηγήσει τη Συνομοσπονδία σε συνέδριο. Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού ΕΑΜ αποφάσισε να η ΓΕΣΕΕ Στη διεθνή, στη διεθνή, Συνδικαλιστική Ομοσπονδία των Συνδικάτων, δηλαδή της Σοσιαλδημοκρατικής Διεθνούς. Προφανώς η συγκεκριμένη επιλογή απέρεε από την πολιτική γραμμή της Εθνικής Ενότητας και των ομαλών δημοκρατικών εξελίξεων, όπως και η μετέπετα δήλωση της ΓΕΣΕ, ότι η εργατοϊπαλληλική τάξη θα υποστηρίξει την κυβέρνηση στην πραγματοποίηση των σκοπό της. Ωστόσο, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπαντρέου Αποκαλούμενη συχνά και ω κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, επειδή σε αυτή συμμετείχαν και αμήτε υπουργοί, πήρε μέτρα που στήριζαν του βιομηχάνους και του μεγαλέμπορου και ταυτόχρονα βάθαιναν τη φτώχεια και την ανέχεια στο λαό. Τέτοια μέτρα ήταν οι κρατικέ επιδοτήσει στου επιχειρηματίε, η νέα νομισματική πολιτική που μείωσε το λαϊκό εισόδημα, οι μειώσει μισθών, οι απολύσει χωρί αποζημίωση. Ορισμένα μέτρα υπέρ των εργαζομένων τα οποία πάρθηκαν κάτω από τις κινητοποιήσεις των συνδικάτων και των εργατικών διεκδικήσεων της περίοδου δεν άλλαξαν τη γενική κατάσταση της εργατικής τάξης. Σε αυτές τις συνθήκες, υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστών, οργανώθηκαν διαδηλώσεις στα Υπουργεία και άλλες μορφές εργατικής διαμαρτυρίας. Έτσι διαμορφώθηκε μια πιεστική κατάσταση για την κυβέρνηση, που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπαντρέου να απαιτήσει από τους κομμουνιστές υπουργούς να σταματήσουν οι διαδηλώσεις και τον αστικό τύπο να σημειώνει. Τι θα γίνει λοιπόν, το ΚΚΕ θα είναι ταυτοχρόνος κυβέρνηση και πεζοδρόμιων, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Δεν γίνεται αυτό. Το ΚΚΕ, παρότι στήριζε τις εργατικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις, βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της πολιτικής της δημοκρατικής εξομάλυσης που υποστήριζε. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, πριν το Δεκέμβρη, εργάτες στην ελληνική εριουργία, στα ναυπηγεία της Αλαμίνας, στα λιγνητορυχεία Καλογρέζα Ιρακλείου, τα κατάλαβαν και ξεκίνησαν μόνοι τους την παραγωγή. Αμέσως μετά την ήττα του Δεκέμβρη, στις 10 Γενάρη του 1945, η κυβέρνηση έπαψε τη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και στη θέση της διόρισε άλλη, με επικεφαλή στο διεφθαρμένο κατοχικό συνδικαλιστή Χατζηδημητρίου, και τον ελεηνό εργατοκάπηλο Μακρύ με σκοπό τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Το μεταβαρκεζάνο καθεστώ εξαπέλυσε τη λευκή τρομοκρατία. Πραγματοποιούνται εκατοντάδε δολοφονίε, επιθέσει, χιλιάδε συλλήψει και εκτοπίσει αγωνιστών. Η εργοδοτική τρομοκρατία στου χώρου δουλειά μεγαλώνει. Μυστικέ κρατικέ υπηρεσίε στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και του εφοπλιστέ συγκροτούν μαύρε λίστε για του ναυτεργάτε <clears throat> μέλη της ΟΕΝΟ παρακολουθούνταν, συλλαμβάνονταν, δεν προσλαμβάνονταν από τους εφοπλιστές. Τον Απρίλιο του 1945 ιδρύεται ο εργατικός αντιφασιστικός συνασπισμός. Ο εργάς δεν περιορίστηκε σε εργατικούς συνδικαλιστικούς στόχους, αλλά υιοθέτησε και πολιτικούς, όπως τις εθνικοποιήσεις επιχειρήσεων και τις κρατικές επενδύσεις για την εκβιομηχάνηση της Ελλάδας που ενέτασε στο πλαίσιο μια κυβέρνησης της λαϊκής δημοκρατίας. Επρόκειτο για μέτρα κρατικής παρέμβασης που το ίδιο διάστημα λαμβάνονταν και απαστικές κυβερνήσεις σε διάφορες άλλες χώρες στις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετείχαν και τα κομμουνιστικά κόμματα. Είχε προηγηθεί ο συμβιβασμό στα πλαίσια ενό νέου διορισμού προσωρινή διοίκηση τη ΓΕΣΕΕ αρχέ Μάρτιου του 1945 με την υπογραφή του εργατικού ΕΑΜ που του έδινε μόλις δύο στις 21 έδρες. Οι αυταπάτες ότι ο συμβιβασμός αυτός θα οδηγούσε σε ομαλή λειτουργία της δίκησης για σε Γρήγορα, αφού μετά από λίγες ημέρες και κάτω από την τρομοκρατία τραμπούκων και πρωτοπαλίκαρων, οι δύο κομμουνιστές συνδικαλιστές οδηγήθηκαν σε παρέτηση. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο προσανατολισμός συμβιβασμού με τους ρεφορμιστές συνδικαλιστές δεν ήταν ελληνική πρωτοτυπία ήταν γενική κατεύθυνση στο διεθνές εργατικό κίνημα. Αποτυπώθηκε και στη συγκρότηση, τη και στη συγκρότηση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν και οι παρεμβάσεις της Βρετανικής Πρεσβείας και των Βρετανικών Συνδικάτων. Παρόλα αυτά, δεν είχε ακόμα ανατραπεί ο ευνοϊκό συσχετισμό δύναμη υπέρ του λαού. Οι αστικέ δυνάμει και οι μηχανισμοί του δεν είχαν επανακτήσει τη σταθερότητά του. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο Εργάς υποσκέλισε τη διορισμένη δίκηση της ΓΕΣΕΕ και πρωτοστάτησε σε εργατικές διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Στα 1945 και 1946 έγιναν σημαντικοί αγώνες, δεκάδες διαδηλώσεις και απεργίες σε πολλούς κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανελλαδικές απεργίες και άλλες μορφές δράσης όπου συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε περίοδο μάλιστα κλιμάκωσης της κρατικής καταστολής και της εργοδοτικής τρομοκρατίας εναντίον, ε, εναντίον, του εργάς. Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων, αν και στρέφονταν ενάντια στην καταστολή και τη λευκή τρομοκρατία, προσανατολίζονταν κυρίως στις οικονομικές διεκδικήσεις και συνέχιζαν να προωθούν την πολιτική της Εθνικής Ενότητας και των ομαλών δημοκρατικών εξελίξεων. Στις αρχαιρεσίες της περίοδου, ο εργάς κατέκτησε περίπου το 90% των εργαζόμενων στα συνδικάτα. Μεγάλα εργατικά κέντρα πέρασαν στα χέρια του. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνα με 72%, του Πειραιά με 81,5%, τη Πάτρα με 86%, τη Καλαμάτα με 89%. Στο 8ο συνέδριο τη ΓΕΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε από την 1η ω 7 Μάρτη του 1946, ο Εργά πήρε του 1.436 από του 1.790 αντιπροσώπους. Εκλέχτηκε εκτελεστική επιτροπή με 7 μέλη του Εργά και Γενικό Γραμματεία τη ΓΕΣΕΕ, το Μίτσο Παπαρίγα. Στις 18 Ιούνιου του 1946 η ΓΕΣΕ κάλεσε σε πανελλαδική απεργία ενάντια στο τρίτο ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων τάξης. Η νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ δεν έγινε για πολύ καιρό ανεκτή. Στις 30 Ιουλίου αστυνομικοί και δικαστικοί κάνουν επιδρομή στην έδρα της ΓΕΣΕ για να την εκδιώξουν και την εκδιώκουν. Την επόμενη μέρα ο Υπουργός Εργασίας διορίζει νέα ηγεσία της ΓΕΣΕ. Ταυτόχρονα ξεκίνησε ένα σε συνδικάτα και συνδικαλιστέ γίνονται επιδρομέ σε εργατικά κέντρα και ομοσπονδίε, ξυλώθηκαν οι διοικήσει του και στη θέση του διορίστηκαν αχυράνθρωποι τη κυβέρνηση και των επιχειρηματιών. Μητρώα και οικονομικέ καταστάσει σωματείων περνούν στα χέρια τη ασφάλεια, εργατικέ εφημερίδε κλείνουν. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ οργανώνουν κινητοποιήσει με συνθήματα την ενότητα και την ανεξαρτησία. Στι 29 Μαου του 1947, υπογράφτηκε απαράδεκτο σύμφωνο για το διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης της ΓΕΣΕΕ από όλες τις παρατάξεις, όπου εκτός των άλλων προέβλεπε ότι τα συνδικάτα θα ήταν έξω από κάθε κομματική επιρροή και δεν θα απελευθερώνονταν συνδικαλιστές που κατά το αστικό κράτος δεν βαρύνονταν από εγκληματικέ πράξεις. Όλη την υπόλοιπη περίοδο και μέχρι τη λήξη του εμφυλίου, ειδικά και μετά την ψήφιση του αναγκαστικού νόμου 509, εντείνεται η καταστολή και η τρομοκρατία. Χιλιάδες συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, εκτοπίζονται. Με επιχείρηση σκούπα της κυβέρνησης, τις ημέρες 9 έως 14 Ιουλίου του 1947, συνελήφθησαν όλοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές από σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και τη ΓΕΣΕ. Μόνο σε Αθήνα και Πειραιά, την πρώτη μέρα, συνελήφθησαν 2.613 στελέχη. Στις 18 Οκτώβρη του 1948 ξεκινάει η δίκη των στελεχών της ΟΕΝΟ Όπου οι δέκα ηγέτε τη καταδικάζονται σε θάνατο. Κλιμακώνονται οι δολοφονίε τη πόλη και στα ξερονίσια. Σε αυτέ τι συνθήκε, σύντροφοι και φίλοι, οι εργατικέ κινητοποιήσει μέχρι το τέλο του 1949 φθήνουν, διεκδικώντα επιτοπλίστων οικονομικά αιτήματα. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε, το εργατικό κίνημα των πόλεων δεν μπόρεσε να στηρίξει τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδο στα βουνά. Παρά την απόφαση τη Τρίτη Ολομέλεια. Τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ το 47 και επιστολέ που επήθενε το πολιτικό γραφείο στι κομματικέ οργανώσει και των μεγάλων, των μεγάλων αστικών κέντρων, δεν μπόρεσε να αντιστραφεί η κατάσταση. Οι δυσκολίε, αν και είχαν καθοδηγητικό οργανωτικό χαρακτήρα, σχετίζονταν πρώτα και κύρια με τι συνολικότερε στρατηγικέ ανεπάρκειε του ΚΚΕ, ειδικά την περίοδο τη απελευθέρωση που έπρεπε να συγκροτήσει σχέδιο κατάληψη των μεγάλων αστικών κέντρων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η δράση του ΚΚΕ τη δεκαετία του 1940, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες μας, γεμίζει περηφάνεια. Γίνεται οδηγό για το παρόν και το μέλλον. Διαπαιδαγωγεί τις νέες γενιές κομμουνιστών, τις γενιές των εργατικών στελεχών, που θα ηγηθούν στους νέους αγώνες του εργατικού κινήματος, για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία που θα αναμετρηθεί με την καπιταλιστική εξουσία για την κοινωνική απελευθέρωση, το σοσιαλισμό.